της επικαιρότητας είναι το δημοψήφισμα, το οποίο δεν έχει την συμμετοχή που περίμενε ο Ζάεφ, ενδεχομένως και κάποιοι στην ελληνική κυβέρνηση. Επομένως, παγώνει όλη αυτή η διαδικασία ή πάει λίγο αργότερα, όπως λένε. Εσείς πώς είδατε το δημοψήφισμα και ποια είναι η άποψή σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών? Λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Είχα την ευκαιρία χθες, προσερχόμενη στον αγιασμό της Βουλής, να κάνω μία δήλωση και ως νέος, νέα ελληνική ορμή, το κόμμα στο οποίο εγώ είμαι επικεφαλής. Βγάλαμε και μία ανακοίνωση αφού τα κόμματα, όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου τοποθετήθηκαν προηγουμένως, γιατί δεν ήθελα να είμαι βιαστική και πρόχειρη. Θέλω να σας πω ότι αφορά στη γειτονική χώρα το δημοψήφισμα. Πρέπει να σας πω, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, ότι έχει και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι και δεσμευτικό. Έτσι. Να πούμε και αυτό, γιατί δεν έχει υποθεί στη δημόσια συζήτηση. Το τρίτο είναι ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να σπεύσει να υποτιμήσει ή να υπερτιμήσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση στο δημοψήφισμα των γειτόνων μας. Και το τέταρτο, ότι θα πρέπει με αφορμή όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μέχρι σήμερα, εδώ με αφορμή το θέμα της γείτονος χώρας, της ονομασίας της γείτονος χώρας, θα πρέπει να γίνουμε σοβαρότεροι, ψυχρεμότεροι και ωριμότεροι και σοφότεροι οι Έλληνες πολιτικοί, και θα πρέπει να επανεκκινήσουμε στην εξωτερική μας πολιτική, διότι εκτιμώ ότι μέχρι τώρα κυριάρχησε ένας μικροκομματικός σχεδιασμός, κυριάρχησε μια στρατηγική η οποία δεν ωφελεί στα εθνικά θέματα, χρειάζεται ομοψυχία, αλλά πέραν αυτού... Δεν τη βλέπουμε αυτή, κυρία Παπαδόπουλο. Ακριβώς, αυτό επισημαίνω, δεν υπάρχει. Ναι, μια συμφωνία είναι που παθογένεια, όμως, ξέρετε, ναι, μια συμφωνία που θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι είναι καταστροφική για τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί να συνενέσει, λένε. Στην πράξη δεν διαφωνεί. Είναι αυτή η συμφωνία όμως καταστροφική? Με την εμπειρία που έχω και με τη γνώση που έχω στην περιοχή, βλέπω ότι δεν διαφωνεί επί της ουσίας. Αυτό όμως... Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Αλλά... Αυτό που βλέπω είναι ότι απλώς στην προσπάθεια, όπως έχουν συμβουλέψει περί τον αρχηγό, η ομάδα περί τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει ένα τμήμα ακραίων, οι οποίοι υπάρχουν δυστυχώς αυτή την ώρα περί τον αρχηγό, και να μην δημιουργήσει εσωτερικά προβλήματα σε μια παράταξη η οποία υπήρξε θύμα του συγκεκριμένου θέματος. Θυμάστε τι έγινε. Η Νέα Δημοκρατία το πλήρωσε ακριβά, πλήρωσε πολιτικό κόστος. Κάνω την πρόβλεψη ότι αν συνεχίσει έτσι θα το ξαναπληρώσει πολιτικά το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω λοιπόν ότι με αφορμή και τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποδεικνύεται αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή τι, ότι δεν υπάρχει αυτό που πρέπει να υπάρχει στην εξωτερική πολιτική, ενιαίο και αραγές εθνικό μέτωπο. Όμως ο κ. Καμένος έχει την ίδια θέση, κυρία Παπακώστα. Και αυτό λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι κατηγορείται εμάς ότι είμαστε οι άλλοι όπως του Βεμερό, εθνικιστές και όλα αυτά, και ακραίοι. Αλλά και ο κ. Καμένος την ίδια θέση παίρνει πάνω στη συμφωνία. Λέει ναι, ότι δεν είναι συμφωνία, είναι καταστροφική, ναι, επιβλαβής για ναι, τα εθνικά συμφέροντα και πάει λέγοντας. Αυτό είναι μια πολιτική εκτίμηση. Όταν όμως εσύ που επιδιώκεις να γίνεις πρωθυπουργός και κυβέρνηση, δηλαδή ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, και οι περί αυτών θέλουν να γίνουν κυβέρνηση, να κυβερνήσουν τον τόπο, δεν μπορεί να λειτουργούν με βάση τη λογική τι λέει ο πολιτικός τους αντίπαλος ή τι λένε τα άλλα πολιτικά κόμματα. Πρέπει να λειτουργήσουν με βάση μια ατζέντα, την οποία εθνική, για την οποία πρέπει να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι αποφασισμένοι με κάθε κόστος να εφαρμόσουν. Εάν η Νέα Δημοκρατία μας αποδείξει, ο κ. Μητσοτάκης στην προκειμένη περίπτωση, όχι η Νέα Δημοκρατία, αν το διακρίνω. Εάν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης και η ηγετική του ομάδα αποδείξει ότι έχει μια σταθερή θέση επί του θέματος, ότι διαφωνεί επί του ονόματος, ότι διαφωνεί επί της ουσίας της συμφωνίας. Σήμερα διάβαζα, όπως και εσείς, ότι έγιναν μυστικές διαβουλεύσεις με απεσταλμένη. Με απεσταλμένη. Οι Γερμανοί το λένε. Οι οποίοι έβγαλαν στη σέντρα μια λογική κρυψίνιας, παλιά σκοπή, κομματική λογική, όπου άλλα λέμε μπροστά και άλλα στο παρασκήνιο. Δηλαδή, τι πήγε η κυρία Σπυράκη, γράφουν οι εφημερίδες, δεν το διέψευσε ακόμη η Νέα Δημοκρατία, νομίζω. Δεν διαψεύστηκε αυτό. Όσο και εγώ ενημέρωση, έτσι, υπάρχει λοιπόν σιωπή. Οφείλει να απαντήσει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Εάν εννοεί αυτά που λέει δημόσια για να τον εμπιστευτούν οι πολίτες περί της συμφωνίας, ή άλλα συζητάει, συμφωνεί μέσω της κυρίας Σπυράκη ως απεσταλμένης, όταν πηγαίνει είτε στον κύριο Ζάεφ, είτε στους εταίρους μας, είτε στα διεθνή και ευρωπαϊκά φόρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα καθαρής εξήγησης και εντυμότητας στην πολιτική, και οφείλει να βγει και να απαντήσει. Άρα το συμπέρασμα
σημαίνει ότι εμείς στο νέο, η Νέα Ελληνική Ορμή, έχουμε μια καθαρή θέση από την αρχή. Ποια είναι αυτή η καθαρή θέση? Ότι θα πρέπει στα εθνικά θέματα να υπερβούμε τα κόμματά μας. Αυτή είναι μια πρώτη παραδοχή. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι επί της συμφωνίας αυτής καθεαυτής πρέπει να μελετήσουμε και να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι σημαίνει αν ψηφιστεί και τι σημαίνει τώρα, αν δεν ψηφιστεί. Έπρεπε να έχει συμβεί. Δεν έγινε σωστά αυτή η ενημέρωση που λέτε. Ξέρετε ότι αν αποφασίσει, γι' αυτό σας είπα, την ευθύνη και είναι λάθος κατά τη γνώμη μου πολιτικό και γκάφα ολκής να σπέβδουν οι Έλληνες πολιτικοί να πούν από τώρα τι θα συμβεί στη γειτονική χώρα όταν οι ίδιοι αυτή την ώρα, μέσα από το δημοψήφισμα το οποίο ήταν συμβουλευτικό, μέσα από την κύρωση της συμφωνίας εάν περάσει στη Βουλή και να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση, μέσα από τον οδικό χάρτη που έχουν να υλοποιήσουν, κάνουν τις κινήσεις τους προκειμένου να δουν που θέλουν να πάνε τη χώρα τους. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει... Να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε, αυτό λέτε, βέβαια, έτσι. Εμείς θα πρέπει να παίξουμε, να αποφασίσουμε, αν θέλουμε να παίξουμε το ρόλο περιφερειακής ηγετικής δύναμης στην περιοχή, δηλαδή των Βαλκανίων, την περιοχή και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ή θα αποφασίσουμε να είμαστε αποδέκτες και καρπαζωής πράκτορες αποφάσεων, τις οποίες θα ερχόμαστε να προσχωρήσουμε στη συνέχεια άβουλα, δίχως πρωτοβουλίες. Εάν το δεύτερο θέλουμε, τότε η λογική που επικράτησε μέχρι τώρα είναι αυτή που μας οδηγεί στο να γίνουμε καρπαζωής πράκτορες. Η λογική, ένα λεπτό, που προτείνουμε εμείς, είναι ότι θα πρέπει εμείς να χαράξουμε την στρατηγική της χώρας, την περιοχή των Βαλκανίων, να δούμε ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουμε ώστε να υπάρχει προοπτική. Για παράδειγμα, άκουσα προηγουμένως την ανάλυση που έκανε ο κύριος καθηγητής, ο οποίος είχε απόλυτο δίκιο. Αυτό βλέπω και εγώ. Ο κύριος Ζωγόπουλος. Βεβαίως. Ο οποίος είπε ότι υπάρχει τεράστια κινητικότητα στην περιοχή των Βαλκανίων. Μπορώ να το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί διατέλεσα εκεί επί 2,5-3 χρόνια ως επικεφαλής της Ελληνικής Βουλής για τα θέματα της Μαύρης Θάλασσας και συνεργάστηκα με αυτές τις χώρες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αλβανία, το Κόσοβο, η Σερβία, τα Σκόπια είναι μία γραμμή η οποία δεν είναι στατική, βρίσκονται σε μία γραμμή, υπάρχει μία έντονη κινητικότητα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρώπη, από τον ΝΑΤΟ αλλά και από τη Ρωσία, και θα πρέπει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να σοβαρευτεί και να δει τι θα κάνει όμως, για να μην απολέσει το ρόλο του. Η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και συγκεκριμένη εφικτό περίπτωση. Εφικτό είναι αυτό που σας λέω. Ναι, το εφικτό όμως, πέρα από αυτό που περιγράψατε, είναι και ότι αν έρθει συμφωνία από την γειτονική χώρα, θα δημιουργήσει διάφορα θέματα. Ο κ. Καμένος έχει πει: εμείς θα φύγουμε, το έχει ξεκαθαρίσει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και εδώ υπάρχουν τα διάφορα σενάρια. Στη Βουλή, αν έρθει αυτή η συμφωνία, την ψηφίζετε? Αν υπάρξει θέμα εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, τι είναι, θα κάνετε? Άλλο το θέμα της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που φαντάζομαι ότι εκεί όσοι είναι εταίροι και είμαστε εταίροι, μετά την πρόσκληση του Πρωθυπουργού θα υποστηρίξουμε την διακυβέρνηση ώστε να είμαστε και θεσμικοί, δηλαδή τι, να τελειώσει η κυβερνητική θητεία στην ώρα της για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο, και είναι και υποχρέωση θεσμική απέναντι στον ελληνικό λαό. Ναι. Στο θέμα της συμφωνίας όμως λένε ότι υπάρχουν. Το θέμα της συμφωνίας είναι άλλη τάξη. Σας έχουν όμως μέσα στους 150 πλάς. Σας μετράνε. Είναι δεδομένη. Λοιπόν, ακούστε κύριε Παναγιώτοπουλε. Αυτό που είπατε προηγουμένως, κάποιοι ετεροπροσδιορίζονται. Εγώ δεν ετεροπροσδιορίζομαι, αυτοπροσδιορίζομαι. Αυτό θα το κάνω την ώρα που πρέπει και αφού συνεκτιμήσω, γι' αυτό είπα και χθες, ότι προσοχή, να μην πάρουμε βιαστικές αποφάσεις. Άρα ακόμη δεν και έχετε τώρα πάρει απόφαση ακόμα. Είπα ότι ζυγίζω τη συμφωνία και ξέρετε στη ζυγαριά τι θα γύρει για μας. Στο νέο, γιατί δεν είμαι μόνη μου. Υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα από τις 20 Ιουλίου, στο οποίο θα κληθούμε να πάρουμε αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. Θα ζυγίσει το εθνικό συμφέρον και εθνική ωφέλεια της χώρας. Αυτό είναι το υπαρτερό αγαθό. Από εκεί και πέρα το ζυγίζουμε. Ξέρουμε πως παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, δεν σας κρύβω, και με σχετική ανησυχία το τελευταίο διάστημα την κατάσταση στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα στη γειτονική χώρα. Διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν προκύψει αστάθεια στην περιοχή, πράγμα το οποίο απευχόμαστε και πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα είναι καλό για κανέναν. Πάμε και στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, που είναι η εγκληματικότητα, είναι τα ζητήματα της αστυνομικής βίας. Πρόκειται το θέμα, είχαμε νωρίτερα εδώ εκπρόσωπο των αστυνομικών σε σχέση με το βίντεο όπου. Με τον κύριο Ρίγα. Ναι, τον κύριο Ρίγα. Όπου εμφανίστηκε το βίντεο, παρουσιάστηκε από την εφημερίδα των συνταχτών, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για την αστυνομική βία. Στη σύλληψη του.